Σπυρόπουλος για τον Κουνάβη. Κουνάβης μπαίνει επικίνδυνα στην περιοχή, θα γυρίσει, περνάει μπάλα από όλους, δεν προλαβαίνει ο Καράγιοργας. Σπυρόπουλος θα βγάλει μια μπαλιά, ο Κουνάβης μεγάλη απόκριση του Λεπενιώτη. Περνάει, θα κάνει και τη σέντρα, ο Τσιριμόκος δεν μπορεί, Χατζηδιαμαντής, ευκαιρία εδώ για να δούμε το σουτ, μεγάλη ευκαιρία από τον Κλάιντι. Νάρτη για τον Χατζηδιαμαντή, Δημόπουλος Χατζηδιαμαντής, Χατζηδιαμαντής θα σουτάρει, out. Νάρτη Χοντζαλάρη. Νάρντι για το Δημόπουλο. Δημόπουλος θα γυρίσει. Ο Κλάιντι κεφαλιά. Γκολ! 0-1 με τον Κλάιντι Χοντζαλάρη. Στη σέντρα του Δημόπουλου καρφωτή κεφαλιά του Κλάιντι Χοντζαλάρη. Άσπρο ποταμίτη, μαλλιά του λάθος. Κλέβει ο Δημόπουλος. Που θα πάει να πλασάρει από μακριά. Δοκάρι! Φοβερό σου του Δημόπουλου από μακριά. Δοκάρι. Θα ήταν το γκολ του πρωταθλήματος αν έμπαινε. Ήρθε εκτός ο τερματοφύλακα η μπάλα στο δοκάρι. Βλασόπουλος. Κόβει ο Παπάς. Αλλά κάνει λάθος από μάκρη. Συνδύει στον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος βγάζει τώρα το Σπυρόπουλο. Μεγάλη απόκριση του Λεπενιώτη. Παπαδόπουλος μπαίνει στην περιοχή. Θα κάνει και τη σέντρα. Η μπάλα περνάει από όλους. Κουνάβης δεν έχει τελειώσει φάση. Πίσω για το Σπυρόπουλο 1-1. Ισοφαρίζει ο Σπυρόπουλος το 1-1. Ισοφάρισε με το Σπυρόπουλο το 81-1. Παπαδόπουλος θα σουτάρει ο Λεπενιώτης κόρνερ. Μπαλιά που γίνεται τώρα και φεύγει ο Βλασόπουλος. Σουτάρει 2-1. 2-1 η Θύελλα. 2-1 λοιπόν με τον Βλασόπουλο στο 84. Πάμε να δούμε τι δίνουν το τέλος του αγώνα. Πιστεύω ότι ήταν το αποτέλεσμα μας αφήνει μια πικρία γιατί χάσαμε στο τελευταία 15 λεπτά. Στο πρώτο μήχρονο πιστεύω το παιχνίδι ήταν ισοδύναμο. Η Θύελλα είχε μια ελαφριά περιοχή χωρίς να έχει φάσεις. Εμείς κατορθώσαμε να προηγηθούμε, αλλά δυστυχώς στο τέλος δείξαμε μια ολιγορία και αυτό ήταν όσον αφορά την άμυνά μας. Δεν ήμασταν πιεστικοί κοντά στην περιοχή μας, με συνέπεια ο αντίπαλος να πετύχει 2 γκολ και δυστυχώς χάσαμε το παιχνίδι που τουλάχιστον σήμερα θέλαμε να πάρουμε ένα αποτέλεσμα θετικό. Θεωρείται καθοριστική φάση το δοκάρι του Δημόπουλου, μπορεί να άλλαξε το παιχνίδι για το 0-2. Σίγουρα, αν γινόταν το 0-2, σίγουρα το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό. Αλλά στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν αυτό. Έγινε η προσπάθεια, δεν έχω παράπονα από τους παίκτες, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Γιατί σε όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας πάντα χάνουμε τη συμπτωματικά με 2-1. Πάντα ή προηγούμαστε ή σοφαρίζουμε και πάντα προς το τέλος χάνουμε όλα τα παιχνίδια. Για την θέληση και το πάθος που δείξανε και την ηρεμία που χρειάστηκε στο παιχνίδι, αντιμετωπίσαμε μια πολύ καλή ομάδα που ήταν πολύ καλά στημένη στο γήπεδο. Ήξερε τι ζητούσε. Θα είχαμε καθαρίσει το παιχνίδι από το πρώτο μήχρονο με τις ευκαιρίες που είχαμε, σημαντικές ευκαιρίες. Αυτό μας δυσκόλεψε. Μπήκαν στο δεύτερο μήχρονο τα παιδιά κάπως κουμπωμένα και φτάσαμε στο σημείο και να είμαστε πίσω στο σκορ αλλά και να έχουν και την πάλι ομάδα ένα δοκάρι που μπορούσε να έχει τελειώσει το παιχνίδι. Στο σημείο αυτό όμως οι προσφερειστές μου δείξαν πολύ μεγάλη θέληση και αυτό το δείχνουν οι... Ίσως 7 βαθμούς σήμερα από το Διαγόρα. Πιστεύεις ότι έχετε δικαίωμα στην ελπίδα ή είναι δύσκολο στις 5 τελευταίες αγωνιστικές να ανατραπεί αυτή τη διαφορά? Προσπαθούμε να μην κοιτάμε την απόσταση που υπάρχει από το Διαγόρα, ούτε τι θα κάνει ο Διαγόρας. Προσπαθούμε να κοιτάμε κάθε Κυριακή τη δική μας ομάδα, τι θα κάνει, τι πρέπει να κάνει εμείς στο γήπεδο. Τώρα στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο. Άρα θεωρείς ότι είναι δύσκολη προσπάθεια? Δύσκολη γιατί ξέχωρα ότι εμείς κάναμε πορεία πρωταθλητισμού. Η ομάδα φέτος έκανε πορεία πρωταθλητισμού. Αλλά βρεθήκαμε απέναντι σε μια ομάδα του Διαγόρα, η οποία έκανε ένα απίστευτο ρεκόρ μετά από 15 χρόνια. Που είχε ξαναγίνει, είναι και να ξαναγίνει. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να το προβλέψει.